Θέλω να πω κάτι το οποίο τώρα μου επιτραπεί να το πω τρεις ώρες πριν την πολύ κρίσιμη απόφαση που εμπολής θα κρίνει και το μέλλον της ζωής του Πέτρου Φιλιππίδη. Κοινωνικά, δεν ξέρω αν θα μπει φυλακή ή όχι, αλλά κοινωνικά εμπολής αυτή η απόφαση στιγματίζει τη ζωή του από τούδε και στο εξής. Θα μου πείτε, βέβαια, είναι πρωτόδικη απόφαση. Ακόμα και να καταδικαστεί μπορεί να πάει στο εφετείο και να αθωωθεί. Αλλά μέχρι να πάει στο εφετείο θα τον κυνηγάει μια ρετσινιά πρωτόδικης, πώς το λένε, καταδίκης. Όλη αυτή η ιστορία θα τον στην απολύσει. Ελλάδα, στην Ελλάδα, προσέξτε, είμαστε ακραίοι άνθρωποι. Και δεν καταστρέφουμε καμιά φορά αθώους, αλλά και τους ένοχους, άντε να καταστρέψουμε τον ένοχο. Γιατί δεν είναι σοφρονισμός φυλακή, μην τρελαθούμε, να είμαστε ειλικρινείς. Το παιδί του, η οικογένειά του, τι φταίει? Από πότε υπάρχει η έννοια της συνευθύνης? Οικογενειακή. Όταν δηλαδή πάει ο πατέρας του Πλεύρη και κάνει τον αγγελωτό σταυρό και τον ναζιστικό χαιρετισμό, ο Πλεύρης πρέπει να φύγει από υπουργός? Ορθώς όχι. Και καλά έκανε ο Μητσοτάκης και δεν τον έδιωξε. Εδώ δεν καταλαβαίνω γιατί το παιδί του Φιλιππίδη, που από ό,τι μαθαίνω είναι και καλός ηθοποιός, τον απέκλεισαν από όλες τις παραστάσεις. Αν ο Φιλιππίδης αποδεχθεί ότι είναι ένοχος, αν είναι αθώος, εκεί είναι ακόμα χειρότερα. Αν είναι ένοχος, τι φταίει το παιδί του για τον πατέρα? Για πείτε μου λίγο. Και έφτασε πραγματικά, και το αποκαλύπτω σήμερα, πολύ γνωστός άνθρωπος του θεάτρου, πολύ γνωστός, να παρακαλέσει ένα δίδυμο, αδέρφια είναι, ιδιοκτητών ενός από τα πιο γνωστά μαγαζιά στο κέντρο της Αθήνας, άντε να το αποκαλύψω, τους παρακάλεσε, αφού τον παρακάλεσε τον ίδιο ο Πέτρος Φιλιππίδης, λέει δεν έχουμε να φάμε. Και άντε και εγώ η ελπίδα θα με δανεικάζουν. Το παιδί τι φταίει? Παρακάλεσε λοιπόν γνωστός θεατρικός παράγων τα δύο αδέλφια που έχουν ένα από τα πιο γνωστά μαγαζιά στο κέντρο της Αθήνας και το πήραν καρσόνι το Δημήτρη. Το γιο του Φιλιππίδη. Δεν δούλευε ως ηθοποιός. Ενώ στην αρχή δούλευε σε κάποια σύριαλ. Μετά τον κόψα, δεν τον έπαιρνε κανένας. Και εγώ ρωτάω, είναι ο πατέρας μου ένοχος ή αθώος? Σαν την περίπτωση του γιου του Μίχου. Λοιπόν, τι φταίει το παιδί, αν είναι καλός ηθοποιός? Το κριτήριο, αν το βάζω στο σύριαλ ή όχι, είναι το ταλέντο, φαντάζομαι. Δεν είναι αν ο πατέρας μου είναι δολοφόνος, ένοχος, συγγνώμη, όχι. Νομίζω άρα ότι στην ιστορία με το παιδί δεν διαφωνεί κανείς. Δεν διαφωνεί. Φωτεινούλα μου, μεγάλο. Συγγνώμη για το Φωτεινούλα, είσαι φίλο μου και το λέω. Ναι. Δεν είναι υποτιμητικό, το ξέρεις. Με αγάπη το λέω. Φωτεινή μου, το θέμα δεν είναι αν διαφωνούμε και δεν είναι να παίρνουμε εδώ τους σταυρούς και να κάνουμε τους ιεροκήρυκες τηλεόραση. Στην πραγματικότητα όμως διαφωνούμε. Διότι δεν του δώσαν δουλειά. Πολύ ωραία να βγαίνουμε να κάνουμε ευκολόγια. Τον πήρε κανείς τη δουλειά του όμως. Είναι τεράστιο λάθος των ανθρώπων, που κρίνουν το παιδί αυτό βάσει των όσων κατηγορεί το πατέρας του ότι έχει διαπράξει. Κάνουμε λοιπόν και όχι εμείς οι ίδιοι την αυτοκριτική μας. Διότι καλός ή κακός, και εδώ θα συμφωνήσω με αυτούς που μιλάνε για τηλεδικαστήρια, δεν υπάρχει τηλεδικαστήριο, όμως πολλές φορές και εμείς στην υπερβολή μας στιγματίζουμε κάποιους ανθρώπους και από εκεί και πέρα, άντε να στιγματίσεις τον ένοχο να το στιγματίσεις. Τον αθώο που είναι συγγενής, τι φταίει να μην βρίσκει δουλειά? Γιατί σου λέει ο άλλος, α, θα πάρω το γιο του Φιλιππίδη, πω, δεν θα έρθει κανείς να παιδί στο θέατρο. Ή τι θα πει η τάδε κυρία ή η δίνα κυρία που βγαίνουν στη λεράση και κάνουν τις... Όχι, φταίμε λοιπόν, και εμείς οι ίδιοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Να πω κάτι. Συμφωνώ φυσικά στην ουσία αυτόν που λέει ο Γιώργος. Εννοείται ότι το παιδί αυτό δεν έχει καμία ευθύνη για τα όσα κατηγορείται ο πατέρας του. Θα δούμε τι θα γίνει στο παρακάτω. Δεν κληροδοτείτε. Αλλά δεν νομίζω ότι και τηλεοπτικά κανείς επιτέθηκε ποτέ σε αυτό το παιδί. Όχι, αλλά υπό το φόβο όμως της μήνης της τηλεοπτικής ή των κυριών αποφεύγεις που έχουν πάρει πάνω τους όλο το μητού και ορθώς. Της αδικής νομίζω αυτές τις γυναίκες. Δεν νομίζω ότι θα ρώτα ζητούσε κανείς. Ρώτα τους θεατρικούς παραγωγούς. Ρώτα δεν τους γνωρίζω. Αν έχεις άλλη πληροφόρηση, το ακούω και το αφήνω στην άκρη. Αλλά δεν νομίζω ότι καμία από αυτές τις κυρίες θα έλεγε γιατί πήρατε το παιδί του Πέτρου Φιλιππίδη στη δουλειά, εφόσον εγώ δεν έχει καμία ευθύνη. Εγώ αν ήμουν μία από αυτές τις κυρίες και είχα δύναμη, στο θίασο που έπαιζα εγώ συμβολικά, θα έκανα πρόταση να παίξω γιο του Φιλιππίδη. Εκεί είναι μάγκας. Καταλαβες? Γιατί? Βεβαίως υπέρ του μητού είμαστε όλοι μας, κατά των κακοποιητικών συμπεριφορών, αυστηρή τιμωρία στις κακοποιητικές και πόσο μάλλον στις σεξουαλικά κακοποιητικές συμπεριφορές, αλλά για να δείξω ότι είσαι μάγκας, πήγαινε στο θέατρο που πες και πες το γιο του Φιλιππίδη θα το πάρουμε στο δικό μας θέατρο. Συμφωνώ μαζί σου. Είναι ξεκάθαρο νομίζω από όλους μας για το τι πιστεύουμε και για αυτό το παιδί. Παράδειγμα αυτό. Με το παιδί που αυτή τη στιγμή πεινάει και δεν έχει να φάει, χωρίς να φταίει αυτός για τις πράξεις του που κατηγορούν τον πατέρα του, γιατί δεν έχει εφαρθεί δικαιοσύνη. Είναι ευκαιρία να ανοίξει και ένας διάλογος σε εμάς τους ίδιους στα μίντια για να μην κανιβαλίζουμε τους ανθρώπους του περιβάλλοντος των κατηγορμένων. Αυτό είναι το πρέπει να κάνουμε. Να μην τους κανιβαλίζουμε και να τους αφήσουμε στην ησυχία τους. Θα επαναλάβω ότι το συγκεκριμένο παιδί δεν κανιβαλίστηκε από κανέναν.
ότι ήταν παράπλευρη απώλεια, όπως μαθαίνω από το ρεπορτάζ του Γιώργου. Δυστυχώς συνέβη, δεν θα έπρεπε να συμβεί. Δεν έχει καμιά δουλειά. Ούτε οι μητέρες να βγαίνουν στο προσκήνιο, ούτε τα παιδιά, ούτε τίποτα.